Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Dark of the Moon Skyhammer. Και όπως βλέπετε, ο Skyhammer έρχεται με ένα κουτί μεσαίου μεγέθους, τον βλέπουμε εδώ πέρα σε ελικόπτερο μορφή. Εδώ πέρα κάτω δεξιά βλέπουμε ένα ωραίο σύμβολο των Autobots. Στην πάνω πλευρά του κουτιού γράφει Transformers Dark of the Moon. Στην κάτω πλευρά του κουτιού βλέπουμε ότι είναι διαθέσιμος και ο Dark of the Moon Shockwave. Στα πλάγια βλέπουμε κάποιες πληροφορίες για τα MechTech όπλα. Μπορείτε να κάνετε παύση να τα διαβάσετε. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες πληροφορίες για τον Skyhammer. Επίσης μπορείτε να κάνετε παύση να τα διαβάσετε. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού βλέπουμε το Skyhammer σε ρομπότ μορφή και σε μορφή ελικοπτέρου, ένα πολεμικό ελικόπτερο. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι, έχουμε το Dark of the Moon Skyhammer σε ελικόπτερο μορφή. Και προτού σας δείξω τον Skyhammer, θα σας πω ότι έρχεται και με τις οδηγίες του φυσικά, οι οποίες είναι αυτές εδώ πέρα. Αυτή είναι η μπροστινή πλευρά. Και η πίσω πλευρά της οδηγίας. Ας δούμε τώρα και το Skyhammer. Όπως βλέπετε, ένα πάρα πολύ ωραίο πολεμικό ελικόπτερο. Έρχεται εδώ πέρα με πυράβλους. Ο έλικας φυσικά γυρίζει. Ωραίο σύμβολο των Autobots από εδώ, το οποίο το έχει και από την άλλη πλευρά. Έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια πάνω του. Ο Skyhammer έρχεται και με το MechTech όπλο του, το οποίο άμα θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα. Αλλά άμα το βάλουμε από εδώ πέρα εμποδίζει λίγο τον έλικα να στριχογυρίσει. Μπορούμε επίσης να το βάλουμε από εδώ πέρα κάτω, που έχει αυτές εδώ πέρα τις τρύπες, από εδώ και από εδώ, και είναι κάπως έτσι, ή να κλείσουμε εδώ πέρα τη ρόδα προσγείωσης και να το βάλουμε εδώ πέρα σε αυτή την τρύπα και θα είναι κάπως έτσι. Βέβαια βάζοντας το όπλο μπροστά του δίνει μια κλίση κατά πάνω. Ας πάμε να δούμε και τη μεταμόρφωση του Skyhammer. Καταρχήν αφαιρούμε εδώ πέρα τους πυράβλους. Θα αποσυνδέσουμε από εδώ τα φτερά και τα φέρουμε προς τα κάτω να μας ενοχλούν. Μετά θα αποσυνδέσουμε από εδώ πέρα την ουρά, τα οποία γίνονται τα πόδια του. Αφού την αποσυνδέσουμε, γυρνάμε τα πόδια κατά εδώ και θα φέρουμε το σώμα προς τα κάτω, από εδώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τα πόδια σηκώνουμε μπροστά τις πατούσες, έτσι. Σηκώνουμε αυτό κατά πάνω, το οποίο θα κουμπώσει εδώ πέρα πίσω και αυτό θα το γυρίσουμε προς τα εδώ. Κουμπώνοντας αυτό πίσω θα δούμε ότι αυτό εδώ πέρα θα βγει προς τα έξω
και έτσι θα καταλάβουμε ότι αυτό έχει κουμποθεί σωστά. Το άλλο το πόδι, κλείνουμε το φτερό αυτό κατά μέσα, κλείνουμε και αυτό κατά μέσα και κουμπώνουμε αυτό εδώ. Και τα πόδια του λίγο πολύ είναι έτοιμα. Λοιπόν, τώρα θα δουλέψουμε εδώ πέρα πάνω. Θα κατεβάσουμε αυτό λίγο προς τα κάτω να μας ενοχλεί. Θα αποσυνδέσουμε από εδώ πέρα το πιλωτήριο, το οποίο θα γίνει τα χέρια του. Αποσυνδέουμε και από εδώ τα χέρια. Ανοίγουμε τα χέρια έτσι. Λοιπόν, θα βγάλουμε από εδώ πέρα τη γροθιά και θα το κλείσουμε αυτό. Ωραία, το ίδιο και στο άλλο το χέρι. Βγάζουμε τη γροθιά. Το κλείνουμε, ωραία. Λοιπόν, σηκώνουμε αυτά κατά πίσω, έτσι. Θα γυρίσουμε αυτό προς τα εδώ. Αυτά εδώ τα κλείνουμε κατά κάτω. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε πρώτα εδώ πέρα πίσω. Αυτό εδώ θα φέρουμε αυτά εδώ προς τα κάτω, έτσι, και θα δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ πέρα αυτά θα συνδεθούν εδώ πέρα μέσα στις τρύπες. Και αυτό κάνουμε αυτό, θα ανεβάσουμε αυτά κατά πάνω, θα δείτε εδώ πέρα έχει μια υποδοχή και εδώ πέρα μια τρύπα, θα κλείσει μια χαρά εδώ. Λοιπόν, εδώ ο έλκας μπροστά έχει συγκεκριμένο τρόπο για να μπει. Θα δείτε, έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή και θα μπει εδώ πέρα στην τρύπα. Θα το πιέσουμε ελαφρώς για να μπει. Ωραία. Και θα βάλουμε και εδώ πέρα αυτά, τους πυράβλους επάνω του. Και τώρα έμεινε να βάλουμε τους έλκες, οι οποίοι διπλώνουν και θα μπουν, θα δείτε εδώ πέρα έχει μια υποδοχή, θα βάλουμε τον έλκα εδώ μέσα, το ίδιο και από εδώ. Το ίδιο και εδώ πέρα κάτω. Θα δείτε εδώ πέρα, έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Και το τελευταίο έλικα. Βγάζουμε και από εδώ τα τακούνια προς τα κάτω. Και ο Skyhammer είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και όπως βλέπετε, μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, πολύ ωραία απεικόνιση του Skyhammer. Φοβερή φιγούρα, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Το MechTech όπλο του μπορεί να μπει είτε εδώ στα πλάγια στο χέρι, είτε κρατώντας το εδώ στο χέρι. Επίσης, η ιδιότητα που έχει το MechTech όπλο του είναι να ανοίγει
στρίβουμε αυτό προς τα δεξιά, ακούγοντας ένα κλακ, θα κλειδώσει το όπλο και θα γίνει μια δαγκάνα. Ωραίο πλάκι είναι, δεν άσχημο. Ο Skyhammer είναι Voyager Class φιγούρα. Θα σας δώσω τώρα και μια σύγκριση μεγέθους να δείτε. Εδώ πέρα είναι δίπλα στον Dark of the Moon Shockwave. Και δίπλα σε μια Masterpiece φιγούρα. Τον Smokescreen. Όσο για την άρθρωση του Skyhammer, το κεφάλι του περιστρέφεται 360 μοίρες, δεν έχει οπίσθιο φωτισμό. Το χέρι του επίσης περιστρέφεται 360 μοίρες, πάει πάνω κάτω, λυγίζει εδώ στον αγκώνα, περιστρέφεται στον αγκώνα. Δεν υπάρχει περιστροφή στη γροθιά, αλλά λόγω της μεταμόρφωσης η γροθιά μπαίνει κατά μέσα. Έχουμε περιστροφή στη μέση, το πόδι πάει μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφεται εδώ πέρα στο γόνατο, λυγίζει εδώ στο γόνατο και η πατούσα λόγω της μεταμόρφωσης πηγαίνει πάνω κάτω. Θα σας δώσω τώρα και ένα κοντινό να δούμε την άρθρωση του. Να δούμε τη λεπτομέρεια του Skyhammer καλύτερα. Και ένα κοντινό από την πίσω πλευρά. Και ένα τελευταίο πλάνο από τα πλάγια. Και αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Skyhammer στη ρομπότ μορφή του. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω, ότι αυτό εδώ το σημείο με τον έλικα που το έχουν κάνει να τυλίγει το σώμα του, είναι πάρα πολύ ωραία ιδιότητα. Συνήθως συναντάμε σε φιγούρες που είναι ελικόπτερα να κρέμεται πίσω ο έλικας, αλλά εδώ πέρα έχουν κάνει φοβερή αρχιτεκτονική με τον συγκεκριμένο το Skyhammer. Γενικώς η μεταμόρφωσή του είναι πάρα πολύ ωραία. Η φιγούρα είναι φανταστική, πραγματικά. Αξίζει τα λεφτά της μέχρι και το τελευταίο cent. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Λοιπόν, ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι σε ελικόπτερο. Για αρχή θα ανοίξουμε εδώ πέρα τα χέρια. Θα βάλουμε μέσα τις γροθιές. Θα ανοίξουμε εδώ πέρα τους έλκες. Ωραία. Θα ανοίξουμε τον έλκα προς τα πίσω, θα τον τραβήξουμε έτσι να σηκωθεί και θα γυρίσουμε αυτό εδώ κατά πάνω. Έτσι. Ας βγάλουμε καλύτερα και εδώ πέρα τους πυράβλους να μην μας ενοχλούν. Θα βγάλουμε αυτό εδώ
Θα το βγάλουμε από εδώ πέρα και θα το πάμε κατά κάτω. Αυτό συνήθως είναι πολύ μπελάς. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό προς το παρόν, προς τα κάτω. Και τώρα θα γυρίσουμε τα χέρια κατά εδώ για να τα ενώσουμε εδώ πέρα. Θα ενώσουμε αυτό εδώ μεταξύ τους. Θα ενώσουμε και εδώ πέρα το πυλωτήριο. Έτσι. Ωραία. Εδώ πέρα τα χέρια. Το γυρνάμε έτσι και το κλείνουμε κατά μέσα. Και είναι κάπως έτσι. Το ίδιο και στο άλλο το χέρι. Το γυρνάμε. Λοιπόν, αφού τα κλείσαμε έτσι, θα σηκώσουμε αυτά εδώ. Και θα δείτε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τα πόδια. Λοιπόν, τα πόδια. Καταρχήν, γυρνάμε τα πόδια κατά αυτή την πλευρά. Έτσι. Ανοίγουμε αυτό εδώ. Βάζουμε το τακούνι κατά μέσα. Κλείνουμε και αυτό εδώ. Έτσι. Σηκώνουμε το φτερό κατά πάνω. Σηκώνουμε και αυτό εδώ το φτερό τελείως πάνω. Τώρα και το άλλο το πόδι. Ανοίγουμε αυτό. Κλείνουμε το τακούνι κατά μέσα. Κλείνουμε την πατούσα και σηκώνουμε εδώ πέρα το φτερό. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε εδώ πέρα τη μέση για να ενωθεί εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Αυτή εδώ πέρα η τρύπα θα μπει εδώ σε αυτή την υποδοχή. Ωραία, και αυτό κάναμε αυτό. Θα φέρουμε το πόδι κατά πάνω, έτσι ώστε αυτή εδώ πέρα η υποδοχή να μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Ωραία. Το ίδιο και από το άλλο το πόδι. Θα ενώσουμε εδώ πέρα πίσω την ουρά. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα μας έμειναν εδώ πέρα τα φτερά. Βλέπετε εδώ πέρα αυτήν εδώ την υποδοχή. Θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Ωραία. Θα βάλουμε και τους πυράβλους. Κατεβάζουμε και τη ρόδα προσγείωσης, την μπροστινή. Και ο Skyhammer είναι έτοιμος πίσω σε μορφή ελικοπτέρου. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Και η ρομπότ μορφή του και η ελικόπτερο μορφή του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Η μεταμόρφωσή του είναι πάρα πολύ ωραία και διασκεδαστική. Έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια, η άθρωσή του είναι πάρα πολύ καλή και γενικώς αξίζει να τον έχετε στη συλλογή σας. Είναι από τις φιγούρες που είναι
από την ταινία Dark of the Moon, τον οποίο δεν τον είδαμε καθόλου σε ταινία. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση, τα λέμε.